Ευχάριστη ατμόσφαιρα σήμερα, καθότι δείχνουμε ότι μια και με ρώτησε κάποιος σε ένα από τα χαρτιά που πήραμε, λέει, πού βρίσκεται τα λεφτά το ΕΠΑΜ και κάνει εκδήλωση και κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν έχει λεφτά το ΕΠΑΜ, εκτός από τους συνδρομητές. Λέω, ρωτήθηκε το Προεδρείο, πού βρίσκεται τα λεφτά το ΕΠΑΜ να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Και λέω, δεν έχει λεφτά το ΕΠΑΜ, εκτός από την συνδρομή στο μελών του. Και με δεδομένο δεν έχει επαγγελματίες πολιτικούς, το γεγονός ότι κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά για το τι κάνουν οι κομματικοί μηχανισμοί και με ποιο τρόπο λειτουργούν τα υπόλοιπα κόμματα. Δύναμή του είσαστε εσείς. Είμαστε εμείς όλοι. Αυτή είναι η δύναμή του. Και η προσπάθειά του πραγματικά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Βρισκόμαστε μία μέρα μετά, την 23η Οκτωβρίου, όπου αποφασίστηκε το εξής. Αποφασίστηκε μία κουστοδία επιτρόπων να έρθει στην Ελλάδα και να εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία του κράτους, έτσι ώστε να ελεγχθούν πλήρως τα δημόσια έσοδα και οι δημόσιες δαπάνες του κράτους. Μάλιστα, κυρία Μέρκελ ονόμασε μόνιμη εποπτεία. Φυσικά, μας είπε κιόλας στη συνέντευξή της ότι αυτό είναι τιμωρία της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, για να, προς παραδειγματισμό μάλιστα, ώστε να μην υπάρξει καμιά άλλο κράτος ή λαός που απαιτήσει αυτού του τύπου τη βοήθεια. Προφανώς εμείς απαιτήσαμε ή ζητήσαμε αυτή τη βοήθεια να έρθουν ο Ράιχενμπαχ. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι το ελληνικό κράτος πλέον χωρίζεται σε τμήματα, όπως ακριβώς την παλιά κατοχή. Μόνο που οι κατακτητές μας είναι πολλοί σήμερα. Δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, ούτε μόνο οι Βούλγαροι φασίστες, ούτε οι Ιταλοί φασίστες μόνο. Δεν έχουμε τριμερή κατοχή, έχουμε πολυμερή κατοχή. Έτσι, ο κύριος Ράιχενμπαχ έδωσε στους Γερμανούς το φορολογικό σύστημα της χώρας. Θα το υποπτεύουν Γερμανοί επόπτες. Το σύστημα δαπανών το δίνει στους Φιλανδούς. Το σύστημα συντάξεων θα το δώσει στους Αυστριακούς. Και πάει λέγοντας. Μιλάμε για μια δύναμη αρκετών εκατοντάδων που αποφασίστηκε χθες. Αυτό ήταν το μόνο που θετικό, εννοώ δηλαδή το μόνο δεδομένο που αποφασίστηκε από τη σύνοδο που υπήρξε χθες. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι οι δικοί μας εκπρόσωποι, τέλος πάντων, αυτοί που φέρονται ως πρωθυπουργός και υπουργός ελληνικής κυβέρνησης, σαν το σκυλάκι του καναπέ, περιμένανε έξω και όταν τελείωσε η σύνοδος και τους καλέσανε μέσα, τους ανακοινώσανε τις αποφάσεις του. Το ενδιαφέρον είναι αυτό, σύμφωνα με την επίσημη διαδικασία της Ευρωζώνης, αποκαλείται διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Όταν είσαι σε υπερβολικό έλλειμμα ή σε χαρακτηρίζουν σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, σου στερούν τα δικαιώματα που έχεις ως κράτος ή ισότιμο κράτος στις διαδικασίες. Ισότιμο κράτος. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που υπήρχε. Ώστε τουλάχιστον να συμμετέχεις στις διαβουλεύσεις που γίνονται στο όνομά σου και για σένα. Αυτό το στερηθήκαμε. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε γιατί έγινε η μεθόδευση του να αυξηθεί τεχνητά το έλλειμμα, όπως μάθαμε από την κυρία Γεωργαντά και τους υπολείπους που το καταγγείλανε. Βέβαια, εντάξει, όσοι από εμάς ασχολούμαστε με τα νούμερα, το είχαμε καταλάβει στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Έπρεπε το έλλειμμα να είναι υπερβολικά μεγάλο για να μπει η Ελλάδα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να αντιστερήσουν τα όποια δικαιώματα, τα ελάχιστα δικαιώματα, έχει επίσημη εκπροσώπησή της στα κεντρικά όργανα της Ευρωζώνης. Από εκεί πέρα, ο κύριος Σαρκοζή, φαντάζομαι τον ακούσατε, πολύ δημοκρατικός ο άνθρωπος, λέει, θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για κράτη από τα οποία δεν έχουμε εκλεγεί. Και εμείς αυτό θα πρέπει να το χειροκροτήσουμε, διότι έτσι είναι. Έρχονται λοιπόν να μας φτιάξουν τη χώρα. Διότι εμείς δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε αυτή τη χώρα. Είμαστε γνωστοί κοπρίτες, αραχτοί. Το αυτομαστίγωμα πάει σύννεφο.
Άλλωστε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φροντίζουν γι' αυτό, κυρίως εκείνα που διαπιστεύονται στον κατακτητή. Και φυσικά συνεχίζεται η ιστορία. Τετάρτη θα έχουμε ενδεχομένως κάποια μορφή κουρέματος χρέους. Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά το τι σημαίνει κούρεμα χρέους. Απλά θα σας παραπέμψω στη δήλωση Σάλα, διοικητή της Τραπέζης Πειραιός, στο τεχνικό κομμάτι, αφήστε το πολιτικό. Το τεχνικό κομμάτι, την ανακοίνωση του ΣΕΒ, όπου λέει το τεχνικό τους κομμάτι επίσης, όπως και του Λουκά Παπαδήμου, το άθρο του Λουκά Παπαδήμου χθες στο Βήμα. Λίγος πολύ, όλοι αυτοί λένε ότι, κοιτάξτε, προκειμένου να διασώσουν το δικές τους τράπεζες και να σταθεροποιηθεί ή να νομίζουν ότι μπορούν έτσι να σταθεροποιήσουν το κοινό νόμισμα, το ευρώ, προς όφελος βέβαια της Γερμανίας, δευτερευόντως της Γαλλίας, θα πρέπει οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία να φορτωθούν το κύριο όγκο του χρέους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει bye-bye καταθέσεις, γιατί θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Αυτό λέει ο κύριος Σάλας, για παράδειγμα, ή ο ΣΕΒ. Το δεύτερο που σημαίνει είναι αντίο ασφαλιστικά ταμεία, διότι, προσέξτε τι έχουν κάνει. Έχουν δώσει το μεγαλύτερο κομμάτι των αποθεματικών των ασφαλιστικών σε ομόλογα, το έχουν μετατρέψει σε ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά θα αντικατασταθούν με νέα ομόλογα μειωμένης αξίας και μειωμένου επιτοκίου από το ευρωσύστημα. Επειδή όμως τα ασφαλιστικά ταμεία, στο βαθμό που έχουν κάποια ρευστότητα, αυτή εξαρτάται από το κουπονάκι του ομολόγου, έτσι λοιπόν μειώνοντας την αξία του ομολόγου και του επιτοκίου, μειώνεται το κουπονάκι με το οποίο εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία και δίνουν συντάξεις. Και γι' αυτό λοιπόν στην πράξη, με το που θα έρθει αυτό το κούρεμα, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ζωής 2-3 μήνες. Maximum. Φυσικά, έτσι αλλιώς η κατάσταση είναι αισχρή. Βλέπετε την διαδικασία κλεισίματος του ΙΚΑ. Πάνω από το 50-55% των υπηρεσιών του ΙΚΑ αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εκαθάριση και κλείσιμο. Και το περνάνε. Δεν ξέρω αν το. Δεν έχετε ακούσει πουθενά. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Το περνάνε, λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Σήμερα ανακαλύψαμε. Εντάξει, βεβαίως ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά το ανακάλυψε ο κόσμος, ότι το ασφαλιστικό ταμείο, το επικουρικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχει λεφτά να δώσει επικουρικές συντάξεις. Ούτε φάπαξ, που θα πρέπει να μειωθεί κατά το 50% ή να περιμένουν 17 με 10 χρόνια οι δικαιούχοι να πάρουν κάποιο κομμάτι από το εφάπαξ. Βεβαίως, επικουρικό και εφάπαξ είναι συνεισφορές των εργαζομένων. Δεν έχει το κράτος εκεί, δεν συμβάλλει πουθενά το κράτος. Ωστόσο, τα αποθεματικά τους πρέπει να πάνε υπερπίστεως και πατρίδος. Υπερπίστεως του ευρώ και πατρίδος της Μέρκελ και της Ρωκέτου Σαρκοζή. Από εκεί και πέρα, φωνάζαμε από την αρχή ότι η πολιτική λιτότητας και το ενιαίο μισθολογίου που εφαρμόζεται θα κυριολεκτικά θα ισοπεδώσει το ιδιωτικό τομέα. Όσο είχαμε την αυταπάτη, τουλάχιστον ένα μέρος της κοινωνίας έβγαζε τα αποθυμένα της απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους, αυτοί δημιούργησαν συνθήκες ώστε τον ιδιωτικό τομέα να τον οδηγήσουν στα 400 ευρώ. Μέχρι 1η-1η 2012 θα τον έχουν οδηγήσει ακόμη πιο κάτω. Διότι προσέξτε τι γίνεται. Ένα δεύτερο στοιχείο που κρίνανε οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι οικονομικοί τους παράγοντες, δηλαδή κυρίως οι Υπουργοί Οικονομικών, έκριναν ότι χρειάζονται άλλα 8,2 δισεκατομμύρια να πάρουν από το ελληνικό νοικοκυριό, διότι να σταθεροποιήσουν την ελληνική οικονομία. Ο Σονού που έρχεται, σε κανένα δύο εβδομάδες έρχονται τα καινούργια μέτρα. Βεβαίως έχουμε και την φορολογικό νομοσχέδιο, όπου καταργούνται όλες τις φοροαπαλλαγές. Διότι με ποιο δικαίωμα έχετε φοροαπαλλαγές? Δεν σας φτάνει ο ήλιος, ο φραπέ, το φραπέ που πίνετε στην παραλία? Να έχετε και φοροαπαλλαγές γιατί έχετε παιδιά? Γιατί έχετε παιδιά? Γιατί, ας πούμε, να έχει ο Έλληνας φοροαπαλλαγές, ας πούμε? Δεν είναι, παραφύση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και με βάση αυτό, το σύνολο της φορολογίας αντικειμενικοποιείται. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι από εδώ και μπρος δεν μας νοιάζει να εξετάσουμε τη δική σας, εννοώ από την άποψη της εξουσίας, να εξεταστεί η αντικειμενική φοροδοτική ικανότητα με βάση το σύνολο των εισοδημάτων και της περιουσίας που έχει κάποιος. Όχι. Θα φτιάξουμε αλγόριθμους και ανάλογα με την καταναλωτική ή οικονομική συμπεριφορά του φορολογουμένου θα επιβάλλεται συγκεκριμένος φόρος και μάλιστα αυτοματοποιημένα. Δηλαδή δεν πρόκειται να παρεμβάλλεται διαβούλευση με τον έφορα. Αυτό το σύστημα φέρνει ο κύριος Ράχενμπαχ, όπου έχει φτιάξει και το λογισμικό. Βεβαίως η πατρίδα δεν το χρησιμοποιεί, αλλά η απικία εδώ. Το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε μέχρι τέλος του χρόνου να έχει μπει σε διαδικασία εκποίησης, όχι μόνο δημόσια περιουσία, μέσω του γνωστού Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που μπορεί να ξεπουλήσει τα πάντα με απλή υπουργική απόφαση, όχι μόνο αυτό, αλλά να έχουν εγκαθιδρυθεί και να έχουν προχωρήσει οι λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες. Πού? Στην Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στη Θράκη και στο Νότιο Αιγαίο. Αυτά είναι οι πιλωτικές ειδικές οικονομικές ζώνες που θέλουν και ζήτησαν και πήραν. Οι Γερμανοί, με επικεφαλής τον κύριο Ρέσλε, όταν είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα, λίγαν προσφάτως. Τι σημαίνει ειδική οικονομική ζώνη? Ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει ειδικό εργασιακό καθεστώς, ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, ειδικό νομικό καθεστώς. Όλο αυτό δηλαδή είναι στην ουσία δημιουργία κράτους εν κράτη. Ο κύριος Λέσσερ, μάλιστα, για να διευθετήσει καλύτερα την όλη ιστορία, θα φέρει και επιτρόπους, ειδικούς επιτρόπους στις ειδικές οικονομικές ζώνες, ώστε να μπορούν να διευθετούνται τα ζητήματα τώρα με τους υπηκόους, ξέρετε. Αυτούς που έχουν, νομίζουν ή νομίζουν ότι έχουν ιδιοκτησία ή θα έχουν ιδιοκτησία μέσα στην ειδική οικονομική ζώνη. Ιδιοκτησία θα έχουν. Κυριότητα δεν θα έχουν. Αυτή είναι η προοπτική, η άμεση προοπτική για τη χώρα. Η άμεση προοπτική. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, τα σήμερα ξεκίνησαν και έρχονται τα χαράτσια της ΔΕΗ. Και μάλιστα είπαν ότι αν δεν πληρώσει κάποιος την πρώτη δόση και πάει στο δεύτερο λογαριασμό, η δεύτερη δόση δηλαδή, στο δεύτερο λογαριασμό και δεν του κόψουν το ρεύμα στις 15-17 μέρες πόσο είναι για να του κόψουν το ρεύμα και δεν ζητήσει να επανασύνδεση ρεύματος, τότε το χαράτσι πάει στον έφορα, στην εφορία. Και έτσι όπως πολύ χαριτωμένα είπε κάποιος, θα δημιουργηθεί ένας κουβάς φόρων δίπλα από κάθε φορολογούμενο και θα του φορτώνουν συστηματικά φόρους μέχρι να τον φτάσουν σε σημείο πλήρους εξαθλίωσης. Τα στοιχεία είναι πολύ χαρακτηριστικά, προβλέπονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σήμερα κυκλοφόρησε η αυστηρώς απόρριτη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία προοριζόταν για τα μάτια μόνο των κυβερνώντων και των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, που ξέρουν να χειρίζονται διαζητήματα. Για τον Κοσμάκη δεν είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολούν. Και λένε λοιπόν αυτοί οι κύριοι ότι το καλύτερο δυνατό σενάριο που μπορεί να υπάρξει με υλοποίηση όλων των στόχων, αν πετύχουν όλους τους στόχους τους, το 2030 το χρέος της Ελλάδας θα είναι στο 130% του ΑΕΠ της χώρας, όταν το 2008 ήταν στο 111% του ΑΕΠ της χώρας και το 2009 στο 129%. Δηλαδή θα περάσουμε 20 χρόνια για να καταλήξουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Και όποιος έχει επιβιώσει θα μπορεί πρέπει να τον κάνουν κορνίζα κάπου ψηλά να το βλέπουμε. Αυτός επιβίωσε. 20 χρόνια άγριας λιτότητας. Νομίζω ότι ο Έλληνας εργαζόμενος και μικρομεσαίος θα καταλήξουν μετά από 20 χρόνια στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Γουλανδρή, δίπλα στους δεινόσαυρους και τα άλλα τα ρηχευμένα ζώα, ως χαρακτηριστικό είδος της πανίδας αυτού του τόπου. Διότι δεν θα έχει μείνει τίποτα. Θα έχει ξεπουληθεί το σύμπαν. Αυτό που νομίζει εδώ η ιδιοκτησία,
που τέλος πάντων κληρονόμησε κάποιος ή δούλεψε ο πατέρας, η μητέρα ή ο παππούς και κληρονόμησε στα παιδιά του, νομίζει ότι είναι δική του. Όσο νούπο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτοί οι κύριοι έχουν πάρει εντολή, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έχουν πάρει εντολή να προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ενώ τους κυρίους κυβερνώντες αυτές της χώρας. Αυτός που περιφέρεται με κανό υποδήλατο και νομίζω ότι είναι πρωθυπουργός. Και ο άλλος, ο Χοντρούλης, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ο is no good. Είναι δηλαδή ο Βεζίρης, θέση του Βεζίρη, αυτός. Αυτοί έχουν πάρει συγκεκριμένη εντολή. Η εντολή τους είναι σαφής. Πρέπει να δρομολογήσουν τις εξελίξεις μέχρι τέλους. Δεν έχει σημασία αν χρειαστεί να πατήσουν στο λαιμό τον ελληνικό λαό. Άλλωστε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χύσουν αίμα. Το έδειξαν. Το έδειξαν. Η Τετάρτη και κυρίως η Πέμπτη προηγούμενη ήταν απόδειξη ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό σε 9 Δεκεμβριανά του 1944, σε νέο εμφύλιο πόλεμο. Με μια διαφορά. Ποιος θα τους ακολουθήσει αυτούς? Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι τρεις υπουργοί που βγήκαν και βγάλανε το σύγχρονο μανιφέστο του νεοφασισμού στην Ελλάδα, γιατί η σύγχρονη ακροδεξιά είναι αυτή. Η φασιστική ακροδεξιά σήμερα δεν είναι μόνο κάτι περίεργοι τύποι που κυκλοφορούν με τις σβάστικες. Δεν είναι αυτή. Η σύγχρονη ακροδεξιά, φασιστική, ρατσιστική ακροδεξιά σήμερα στον τόπο μας είναι η κυρία Διαμοντοπούλου, ο κύριος Ραγκούσης και ο κύριος Λοβέρδος με όλο το συνάφι τους. Οι οποίοι μόλις την περασμένη Κυριακή μας είπαν ότι αντιπροσωπεύουν τον νόμο σε αυτόν τον τόπο και επειδή αντιπροσωπεύουν τον νόμο κάλεσαν τη σιωπηρή πλειοψηφία μαζί με την αστυνομία και τους αγγελείς να καταστήλει την ανταρσία που γενικεύεται σε αυτή την κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία. Με άλλα λόγια, ανοιχτά μίλησαν για δημιουργία συνθήκων εμφυλίου πολέμου. Μόνο που κάνουν ένα μικρό λαθάκι. Για να κάνεις εμφύλιο πόλεμο, πρέπει να υπάρχουν στους δύο πόλους μάζες, κοινωνικές μάζες. Στη δική μας μεριά, εγώ τις μάζες τις βλέπω. Στη δική τους μεριά, ποιες μάζες ακριβώς βλέπω? Το μόνο που μπορούν να στρατολογήσουν είναι το γνωστό παρακράτος. Και μάλιστα εισαγόμενο παρακράτος. Γιατί η πραγματική αναρχική, ή αν θέλετε η αναρχοαυτόνομη, δεν είναι μέρος αυτού του παρακράτους. Το φέρνουν απ' έξω. Πιάσανε ανθρώπους και στο Σύνταγμα, αλλά και αλλού, που είχαν πρόβλημα να μιλήσουν ελληνικά. Προφανώς οι άνθρωποι ετοιμαζόντουσαν για τη μετέπειτα, ξέρετε, τη μετέπειτα εποχή. Άλλωστε, η κυρία Διαμαντοπούλου το έχει πει τώρα, τι ελληνικά. Βάρβαρη γλώσσα. Μιλάμε αγγλικά. Τα πολιτισμένα. Θα μάθουμε και γερμανικά, μην ανησυχείτε. Φροντίζει ο κύριος Σιμίτης γι' αυτό. Λοιπόν, σε αυτήν ακριβώς λοιπόν τη φάση, η κυβέρνηση συστηματικά κατεδαφίζει το ελληνικό κράτος, δηλαδή το μηχανισμό που παραδοσιακά γνωρίζουμε ως ελληνικό κράτος, τη δημόσια διοίκηση και ξεπουλάει φυσικά τα ασημικά και τα χρυσαφικά της όλης χώρας. Το καταδαφίζει γιατί στη θέση του, εκτός από τους επιτρόπους, θα έρθουν ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού, οι ιδιωτικές εταιρείες που θα αναλάβουν την εισπράξη των εσόδων, τη διαμόρφωση των δαπανών, τον τρόπο που θα ασκείται η καταστολή σε αυτή τη χώρα. Γιατί μην νομίζετε, για παράδειγμα, ότι η αστυνομία θα μείνει ως έχει. Ετοιμάζονται ειδικές δυνάμεις αστυνομικού ελέγχου, οι οποίες θα είναι ιδιωτικές, όπως όλες τις πολιτισμένες χώρες σήμερα. Και το αστυνομικό έργο ιδιωτικοποιείται, ενώ θα μείνουν μόνο εκείνοι που ασκούν καταστολή. Άγρια καταστολή, σύμφωνα με εντολές. Αυτό το πλάνο δημιουργούν. Μόνο που υπάρχει ένα μεσοδιάστημα μέχρι να επιβληθεί αυτό το πράγμα. Για να επιβληθεί, χρειάζεται πρώτα να γκρεμίσουν το σύνολο αυτού του πράγματος που τους κρατούσε στην εξουσία
και έτσι να μεσολαβήσει ένας χρόνος μέχρι να έρθουν οι κανονικές δυνάμεις κατοχής σε αυτή τη χώρα. Βρισκόμαστε σε αυτό το μεσοδιάστημα τώρα. Βρισκόμαστε σε αυτό το μεσοδιάστημα. Και επειδή θέλουν πάση θυσία να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, γι' αυτό υπήρξε ο νεκρός στο Σύνταγμα, γι' αυτό έπεφταν οι Μολότοφ στους διαδηλωτές, γι' αυτό χτύπησαν το μόνο μπλοκ που υπέθεται ο κόσμος ότι είναι ασφαλής μέσα εκεί. Το χτυπήσανε για να πούν στον κόσμο ότι τελειώσαν οι αυταπάτες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άγρια καταστολή. Και εδώ πλέον μπαίνει το δίλημα. Ξεκάθαρα. Ή προχωράμε μπροστά ενισχύοντας τις καταλήψεις, για παράδειγμα, των Υπουργείων που αυτή τη στιγμή είναι το κύριο εμπόδιό τους, αλλιώς θα είχαν έρθει εδώ. Θα είχαν έρθει, θα είχαν κατασταθεί, δεν υπήρχε περίπτωση. Και θα είχαν βάλει μπρος το ξεπούλημα της χώρας. Ή γενικεύουμε την κινητοποίηση στη μάχη της γειτονιάς, την αλληλεγγύη, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το πρωτεύον δεν είναι να ετοιμαστούμε για να υποδεχτούμε τις συνέπειες της ερχόμενης πτώχευσης. Πρέπει να οργανωθούμε για να αποτρέψουμε την πτώχευση. Ό,τι και να αποφασίσουν την Τετάρτη, θέλουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να το βάλουν σε εφαρμογή. Μπορούμε να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο και να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τους το βγάλουμε ξινό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η συγκέντρωση εδώ, όπως και όλες οι συγκεντρώσεις που γίνεται με το ΕΠΑΜ ή άλλες πρωτοβουλίες ανάλογου χαρακτήρα ή με προτάγματα ανάλογα, φαίνεται ότι ο κόσμος είναι σε θέση. Μπορεί να βρει. Αρκεί να μην τον δίνουμε για βορά στην καταστολή και στο παρακράτος. Αρκεί να του δώσουμε τη δυνατότητα να οργανωθεί, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται, ώστε να πάρει στα χέρια του τώρα που χρειάζεται, το ίδιο το κράτος. Έχουμε τις δυνατότητες αυτές. Αρκεί να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και αυτό ακριβώς πάμε να πετύχουμε και τώρα. Η δουλειά στις γειτονιές που γίνεται ήδη και που τυχαίνει να ξέρω ένα κομμάτι, τέλος πάντων, δεν είναι δυνατό να το ξέρω όλο, είναι εντυπωσιακή. Για ανθρώπους που μελετούν την ιστορία ή που για ανθρώπους που έζησαν την ιστορία ή την νεότερη ιστορία του ελληνικού λαού, γνωρίζουν πολύ καλά ότι τέτοια δουλειά στις γειτονιές, τέτοιες μορφές οργάνωσης, τέτοια πλατύτητα και μαζικότητα στον τρόπο που οργανώνονται οι γειτονιές δεν υπήρξαν ούτε καν στην κατοχή. Το λέω με μια έννοια του πρώτου χρόνου της κατοχής, βεβαίως, μέχρι που αντρώθηκε το κίνημα της αντίστασης. Μην απελπίζεστε. Μην ρίχνετε το ηθικό σας. Ποτέ άλλοτε ο ελληνικός λαός δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση εγρήγορσης. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση οργάνωσης. Ποτέ άλλοτε ο ελληνικός λαός δεν συζητούσε με τους όρους που συζητάει σήμερα. Ποτέ. Ακόμη και στην κατοχή. Χρειάστηκε να συμβούν πράγματα για να μπορέσει οι πλατιές μάζες του λαού να μπουν σε διαδικασία αντίστασης. Σήμερα, πλατύτατες μάζες του λαού έχουν μπει ήδη σε διαδικασία αντίστασης. Μπορεί να μην έχουν βρει το βηματισμό τους ακόμη. Μπορεί να μην έχουν εκδηλωθεί ή να έχουν αναδείξει τον νεομετωπικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η αντίστασή τους. Μπορεί να μην έχουμε ακόμη την πλειοψηφία εκείνη που χρειάζεται για να επιβάλλουμε αυτά που οφείλουμε να επιβάλλουμε προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Όμως τέτοιες διαδικασίες, σας λέω, δεν έχουν επιπάξει ποτέ. Ειδικά σε ομαλές συνθήκες. Το ομαλές βεβαίως μέσα εισαγωγικά, με την έννοια ότι δεν έχουμε έκτακτες συνθήκες. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε συνθήκες δηλαδή πνευματικής αποχάβνωσης που γίνεται συστηματικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε συνθήκες δηλαδή όπου ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, όχι οι άνθρωποι που παλεύουν μέσα από τα κόμματα, αν θέλετε, ή που προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο, μιλάμε για τους μηχανισμούς. Όλο αυτό το συνοθήλευμα βρίσκεται απέναντι στον ελληνικό λαό. Κάνει τα δύνατα δυνατά να τον οδηγήσει σε παγίδα, να τον οδηγήσει σε αδιέξοδο, να τον οδηγήσει σε αποπροσανατολισμό. Γιατί?
για να τον λαιλατήσει μετά άγρια στις εκλογές, που όποτε θα φέρει το εγκατεστημένο σύστημα κατοχής θα συμμετάσχουν με μεγάλη τους χαρά για να αποτελέσουν την νόμιμη αντιπολίτευση, την νομιμοποίηση αυτού του νέου τύπου εξουσίας και κατοχής που ετοιμάζεται για τη χώρα. Εμείς, επειδή ρωτάνε πάρα πολύ, θα το ξαναπούμε. Είμαστε μέτωπο. Τι σημαίνει μέτωπο? Σημαίνει το πρόταγμα που μπορεί να κάνει μια συμμαχία απλών πολιτών που έχει συγκεκριμένα πολιτικά προτάγματα που και στον πυρήνα τους είναι η ανατροπή. Όχι σε 6 μήνες, όχι σε 1 χρόνο, σε 2 ή 3 ή 5, ή του Αγίου Ποτέ, ή στις καλένδες ιστορίας, αλλά τώρα, το συντομότερο δυνατό. Πολλοί ρωτάνε, μα πώς γίνεται, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και ένας άνθρωπος που προέρχεται από το ΚΚΕ ή από το, αν θέλετε, ένας δεξιός και ένας αριστερός ή οτιδήποτε, αυτά τα πράγματα, να συμπαρατάσσονται στον κοινό αγώνα. Αυτή είναι η μαγεία της ενότητας του λαού. Η δυνατότητα δηλαδή να υπερβαίνει εσωτερικά τις διαχωριστικές του γραμμές όταν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και την απειλή απέναντί του. Και αυτό υπηρετούμε εμείς. Αυτό πάμε να κάνουμε. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας. Και περιφρουρούμε αυτή την ενότητα και θα την περιφρουρήσουμε αυτή την ενότητα με κάθε τρόπο. Γιατί αυτό είναι το όπλο μας. Δεν έχουμε κανένα άλλο όπλο. Χορηγούς δεν έχουμε. Μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουμε. Κρατικές επιχορηγήσεις δεν έχουμε και ούτε θέλουμε. Βουλευτές δεν θέλουμε, και όταν θα τους θελήσουμε θα τους πάρει ο λαός με το σπαθί του στην πλειοψηφία ενός νέου κοινοβουλευτικού σώματος που θα οικοδομήσει τη δική του εξουσία. Τελειώνοντας, για να μην άλλο κουραστώ, γιατί έχουν έρθει, βλέπω εδώ το Λεωνίδα με τις ερωτήσεις, ας πούμε, έχει τρελαθεί. Λοιπόν, για να κουβεντιάσουμε δηλαδή, η υπόθεση είτε του ΕΠΑΜ ή, αν θέλετε, των κοινών στόχων, δεν είναι υπόθεση δική μου, ή του Λεωνίδα, ή του Γιώργου, ή του Παναγιώτη, ή του Γιάννη. Είναι όλων μας. Άρα το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνετε, ρε παιδιά, αν πάμε σε εκλογές, ή τι θα κάνετε αύριο. Είναι τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, όσο μας ξεγελάνε και μας λένε ότι μη φοβάσαι, έχουμε το μηχανισμό να σου λύσουμε τα προβλήματα. Εσύ κάτσε ήσυχα στη γωνία και χειροκρότα ανάξιες και ασήμαντες ηγεσίες. Συνέχισε να προσκυνάς ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σε πουλήσουν αύριο στην πρώτη στιγμή. Μην ανησυχείς όμως, είναι μία εναλλακτική λύση. Να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο ή με αυτή την οτροπία, στο βαθμό που την έχουμε, προγράφουμε τη μοίρα, όχι απλά την προσωπική μας μοίρα, αλλά τη μοίρα των παιδιών μας, των γενιών που έρχονται αυτής της χώρας που υποτίθεται ότι πρέπει να μας ανήκει. Με αυτή την έννοια, σας καλώ να συμμετάσχουμε όλοι μαζί στον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί από εδώ και μπρος και η κλιμάκωση που πρέπει να υπάρξει στην αντίσταση ή στον τρόπο που πρέπει η κοινωνία να συνολικά να συμμετάσχει ή να κερδίσουμε, αν θέλετε, την αφύπνιση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, ώστε να μην την επιτρέψουμε όποια απόφαση και να πάρουν, ό,τι και να ψηφίσουν οι συνειδησιακά ανεύθυνοι του Κοινοβουλίου, να μην περάσει στην πράξη, να μην οικοδομηθεί. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να πάρουμε αύριο την εξουσία. Ευχαριστώ. Καταρχήν, σας απαντάω όχι ως οικονομολόγος, αλλά σαν απλός πολίτης. Έτσι βγήκα εξ αρχής. Δεν βγήκα να πουλήσω μούρι ως οικονομολόγος.
Γι' αυτό άλλωστε δεν μιλάω ούτε για τις σπουδές μου, ούτε για την εμπειρία μου, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εγώ βγήκα σε μια συγκεκριμένη στιγμή όταν άρχισαν να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες εκατέρωθεν του πολιτικού φάσματος. Όταν βγήκαν και από τη μια το επίσημο πολιτικό σύστημα έλεγε στον κόσμο ότι δεν τρέχει τίποτα ρε παιδιά, δεν είναι πρόβλημα δανείων, είναι πρόβλημα κόστους δανεισμού. Κόστους, είναι τα υψηλά τα επιτόκια, να τα κατεβάσουμε άμα μας ενισχύσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη η αριστερά έλεγε ότι η χρεοκοπία είναι τρίκ, μπλόφα, φόβητρο. Βγήκαμε λοιπόν για να πούμε το εξής απλό πράγμα, ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα χρεοκοπίας, ολοκληρωτικά αυτού που ξέραμε σαν κυρίαρχο σύστημα. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που προτείναμε όμως, προσπαθήσαμε να τα τεκμηριώσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να κατανοήσει δηλαδή ο καθένας το πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το οποίο δεν είναι το πρωτογενές έλλειμμα ή πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε οι μυστικές συντάξεις που πληρώνει το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε υπό καθεστώς λαϊλασίας εδώ και δεκαετίες. Και αυτό αναπληρώνεται και ανατροφοδοτείται μέσω μέσω του χρέους, το δημόσιο χρέος της χώρας. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα είναι λίγος πολύ τι έχουμε πει, τι έχει συμβεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να βρούμε έναν οικονομολόγο να μας λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Οι οικονομολόγοι, ακούστε, η οικονομική επιστήμη, ειδικά όπως είναι βεβαίως πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο κοινωνική επιστήμη, δεν είναι ουδέτερη επιστήμη. Μπορεί οι λιθιωδώς να έχουν εφαρμόσει τακτικές λοβοτομής, κυριολεκτικής λοβοτομής, στις οικονομικές σπουδές, σε αυτούς που σπουδάζουν δηλαδή στα πανεπιστήμια σήμερα και βγαίνουν αύριο οικονομολόγοι, κυριολεκτικά λοβοτομούνται σήμερα και μάλιστα με όρους μαθηματικών, τους μαθαίνουν να φτιάχνουν οικονομικά υποδείγματα κτλ., αλλά δεν τους μαθαίνουν να σκέφτονται και να κρίνουν με βάση την πραγματικότητα ή τις συνθήκες της πραγματικότητας, τις πραγματικές κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται. Ωστόσο, η οικονομική επιστήμη δεν είναι ουδέτερη. Έχει να κάνει από ποια σκοπιά ξεκινάς. Δηλαδή, με ποιο συμφέρον θεωρείς ως πρωταρχικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένας από τους πατέρες της πολιτικής οικονομίας, για τον οποίον οι αριστεροί και δεξιοί νεοφιλελεύθεροι του σήμερα, το μόνο που ξέρουν να παπαγαλίζουν είναι το αόρατο χέρι, ο Άνταμ Σμιθ, έλεγε το εξής, ότι αν πηγή όλου του πλούτου είναι η ανθρώπινη εργασία και μάλιστα η ανθρώπινη ζωντανή εργασία, τότε το χρέος τι το θέλουμε. Όταν το χρέος απειλεί τη ζωντανή ανθρώπινη εργασία, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαγράψουμε και να σβήσουμε το χρέος. Ο Άνταμ Σμιθ στα 1780, στον πλούτο των εθνών, στον πλούτο το... Λοιπόν, ξεκινούσε από μία βασική αφετηρία. Ότι το συμφέρον του ανθρώπου, του ζωντανού ανθρώπου, του εργαζόμενου ανθρώπου, είναι πάνω και πέρα από οποιοδήποτε μορφή συναλλαγής, χρήματος ή πλουτισμού. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Όταν ακούτε οικονομολόγους να σας λένε «Μα οι τράπεζες, πρέπει να προστατεύσουμε τις τράπεζες», τότε το θέμα δεν είναι οικονομικής επιστήμης, είναι θέμα το ποιας, από ποια αρχή ξεκινάνε. Ποια συμφέροντα προστατεύουμε. Τελευταία στις ΗΠΑ βγήκε μια μελέτη όπου λέει μόλις το 5% των τραπεζικών εργασιών που γίνονται ετήσια είναι απαραίτητες για την πραγματική οικονομία. Μόλις το 5%. Τότε και τι θέλουμε αυτές τις τράπεζες. Αν είναι μόλις το 5% να χρειαζόμαστε τις τραπεζικές εργασίες. Και άρα αυτοί που μας λένε προς Θεού μην καταρρεύσουν οι τράπεζες, τι εξυπηρετούν. Λοιπόν, υπόθηκε για το τι παίζεται με το σχέδιο Εύρικα. Λοιπόν, σας λέω ότι το Εύρικα είναι ένα από τα σχέδια που εκπονούν γερμανικές και άλλες επιχειρήσεις. Τελείως τυχαία το εκπώνησε μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική ή όμορη εταιρεία. Έχουν κοινό ιδιοκτήτη δηλαδή με λίγα λόγια, με την BlackRock. Η BlackRock, η τράπεζα που ελέγχει το τραπεζικό, τα τραπεζικά ενεργητικά, υποτίθεται, τα τραπεζικά ενεργητικά στην Ελλάδα. Και τι λέει, εφόσον έτσι ή αλλιώς μπορούμε να εκποιήσουμε 125 δισεκατομμύρια από δημόσια και ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, γιατί να εκποιήσουμε μόνο 50. Αυτή είναι η σκέψη. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει.
η εταιρεία που προτείνει η Εύρυκα υπάρχει. Έχει ιδρυθεί. Πρόεδρος της είναι από το ΠΑΣΟΚ. Διευθύνων σύμβουλος είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Και γενικός διευθυντής είναι από το ΛΑΟΣ. Την έχουνε την εταιρεία. Έτσι. Και φυσικά έχουν όλο το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής ή εφαρμοστικού νόμου για να προχωρήσουν. Το Εύρυκα απλά είναι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, εκείνη η γραμμή που ενώνει τις τελείες που έχουν διαμορφώσει ήδη την εικόνα του όλου προβλήματος. Για τη δραχμή. Καταρχήν είναι το εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα, όπως λέγαμε και ξαναλέμε ξανά, στην οικονομική θεωρία, αλλά και γενικότερα στην οικονομική πρακτική, για να διασφαλίσεις τις καταθέσεις του καταθετικού κοινού, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή το κράτος δανείζεται και εγγυάται τις καταθέσεις σας, ή κόβει νόμισμα και αποκαθεστά καταθέσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι, σε συνθήκες όπου πλέον οι τραπεζικές μετοχές, άρα και αντίστοιχα οι τράπεζες που απεικονίζονται σαν τραπεζικές μετοχές, είναι κουφάρια. Τι λέμε κουφάρια? Στη χρηματαγορά κουφάρι λέγεται εκείνη η μετοχή που έχει πέσει τόσο χαμηλά που δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει. Και αυτές είναι οι μετοχές που έχουν πέσει κάτω από το 1 ευρώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τραπεζικές μετοχές στο 0,20-0,30 cents. Αυτές έχουν τελειώσει, όχι μόνο ως μετοχές, αλλά και ως τράπεζες. Πώς διασφαλίζεις τον Έλληνα καταθέτη, νοικοκυριό και μικρομεσαία επιχείρηση? Οι άλλοι το έχουν εξασφαλίσει, τα έχουν βγάλει έξω. Λοιπόν, πώς το εξασφαλίζεις? Ο ένας τρόπος είναι να πάει να δανειστείς. Πώς? Σε αυτές τις συνθήκες ειδικά, στις συνθήκες χρεοκοπίας. Αν ήθελες, ακόμη και αν ήθελες, πώς? Ο άλλος τρόπος είναι να πάρεις τις 8 μεγάλες τράπεζες που σου χρωστάνε 120 δισεκατομμύρια ήδη, 10 με 20 δισεκατομμύρια σε ρευστό και όλα τα υπόλοιπα σε εγγύησεις δημοσίου, να τις δημεύσεις. Και δίμευση σημαίνει ότι καθιστάς σε κάθε τράπεζα, πρώτα ξεκινάς με το να βάλεις ένα κρατικό επίτροπο, δημιουργείς ειδική επιτροπή, όπου κάνει καθάριση της τράπεζας σε ταχύτατο χρονικό διάστημα, ειδικά των ενεργητικών τους. Σβήνεις το κομμάτι των ενεργητικών, το οποίο είναι μαύρο, δεν έχει αντίκρισμα δηλαδή. Και προχωράς στην ανάταξη του τραπεζικού συστήματος με νέους πυλώνες που είναι προσανατολισμένοι στη στήριξη της οικονομίας. Έτσι κάνεις, γιατί με ρώταγε κάποιος, ας πούμε, πώς κάνεις εθνικοποίηση των τραπεζών. Έτσι το κάνεις. Και το κάνεις για ποιο λόγο? Πρώτον, να ανακαλύψεις τι γίναν τα λεφτά των καταθετών. Γιατί όποιος νομίζει ότι τα έχει ακόμη, ας πάει να τα πάρει. Δεύτερο, θα πρέπει να σβήσεις τα ιδιωτικά χρέη τα οποία είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν. Δεν μπαίνουμε στη λογική της ιδιωτικής πτώχευσης. Δεν μπορείς να οδηγείς ένα οικογένειες ολόκληρες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θες να στηρίξεις. Γιατί στο κάτω κάτω γραφής η μικρομεσαία επιχείρηση είναι μαζί με το κράτος, ένα άλλο κράτος, έτσι όχι αυτό που έχουμε, είναι οι μόνες ανασχετικές ασπίδες που έχει μια οικονομία απέναντι στην παγκόσμια κρίση. Δεν έχει και τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να τις στηρίξεις αυτές, όχι να τις θανατώσεις όπως κάνουν ακριβώς αυτή τη στιγμή. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να χρηματοδοτήσεις επενδύσεις γρήγορα, άμεσα, επενδύσεις στην οικονομία, ώστε να μπορεί να αναταχθεί η παραγωγή, να παραχθούν δουλειές, εισοδήματα. Πώς θα το κάνεις αυτό? Με δάνεια ή περιμένοντας τους Γερμανούς επενδυτές ή τους Άραβες από το Κατάρ και το Αραβικά Εμμυράτα? Γιατί ποιος θεωρεί στα σοβαρά του, όταν ένα κράτος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το πλήρες αδιέξοδο, ότι θα έρθουν φιλές προναχνοί επενδυτές να επενδύσουν για το καλό της χώρας? Ποιος τα σοβαρά του λέει αυτά τα πράγματα ή μπορεί να σκεφτεί έτσι? Γιατί πέφτει το χρηματιστήριο τώρα και μηδενίζεται? Για να τους πληρώσουμε και να τα πάρουν, όχι να μας δώσουν. Θα τους πληρώνουμε από πάνω, όπως και το πληρώνουμε ήδη. Το Διεθνές Οπισθοδοτικό Ταμείο προβλέπει ότι μέχρι το 2015 θα χαθούν άλλα 11 περίπου, 10,6 ή 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ από το εργατικό εισόδημα.
δηλαδή 5% από το ετήσιο ΑΕΠ. Χώρο για αυτό που έχει χαθεί ήδη. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε μία πτώση 20-30% επιπλέον της πτώσης που έχει δεχθεί το λαϊκό εισόδημα και το εργατικό εισόδημα. Τους πληρώνουμε και τους πληρώνουμε ακριβά για να έρθουν να πάρουν τη χώρα. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, πρέπει να ενισχύσεις τον αγρότη, πρέπει να ενισχύσεις την παραγωγική βάση της χώρας ώστε να παραχθεί δουλειά, να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Πώς θα το κάνεις αυτό? Μια πρόταση, ρε παιδιά. Εγώ έχω πρόταση, να κόψουμε χρήμα. Δεν ξέρω κάτι άλλο που να μπορεί να είναι εποφελία της χώρας. Από την άλλη μεριά, σκεφτείτε ότι το να κόψεις χρήμα και να καλύψεις τις καταθέσεις που έχουν φάει οι τραπεζίτες, να κόψεις χρήμα και να ενισχύσεις την παραγωγική σου βάση, το χρήμα αυτό δεν είναι πληθωριστικό. Είναι χρήμα το οποίο δεν παράγει πληθωρισμό. Πληθωρισμό παράγει το χρήμα που καλύπτει μαύρες τρύπες στον προϋπολογισμό. Ή αλλού. Θα γίνει, αν θέλετε, υποτίμηση της δραχμής. Όχι, δεν υπάρχει. Του εθνικού νομίσματος τώρα. Το λέω εθνικό νόμισμα για να καταλαβαινόμαστε, γιατί μπορεί να μας φέρουν δραχμή. Μπορεί η απόφαση της Τετάρτης να περιλαμβάνει και ένα πακετάκι δραχμής μέσα, μόνο που δεν θα είναι εθνικό νόμισμα, θα είναι σαν τη ράλικη τη δραχμή, θα μας εγκαταστήσουν οι Γερμανοί, ο κύριος Χόρστ Ράιχεμπαχ, όπως λέει ο Τζίμις ο Πανούσης με το κομμωδινή μαλλί, όπου θα μας φέρουν ένα νόμισμα άμεσα υποτιμήσιμο, γιατί πρέπει να υποτιμηθεί με τέτοια ταχύτητα και τόσο πολύ η ελληνική οικονομία, που όλες οι μέθοδοι εσωτερικής υποτίμησης έχουν πλέον εξαντληθεί. Οπότε για να υποτιμήσουν παραπέρα την ελληνική οικονομία και το εργατικό εισόδημα, το λαϊκό εισόδημα συνολικότερα, θα πρέπει να βρουν άλλα εργαλεία. Και έτσι χρειάζονται υποτιμημένο ή υποτιμήσιμο νόμισμα. Αυτό είναι στο πακετάκι που ενδεχομένως να συζητηθεί και να αποφασιστεί την Τετάρτη και να εφαρμοστεί ευθέτω χρόνο. Δεν λέμε για τέτοιο νόμισμα, εννοούμε εθνικό νόμισμα. Το κράτος μονοπόλιο τυπώνει το δικό του με έλεγχο στην Κεντρική Τράπεζα που είναι στα χέρια του. Δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδας όπως θα πρέπει να μετεξελιχθεί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το εθνικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα αποτέλεσε πρόοδο στην παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία του καπιταλισμού, της ελεύθερης οικονομίας ή της οικονομίας αγοράς, όπως και να το ορίζει ο καθένας, γεννήθηκε ως παγκόσμιο σύστημα με παγκόσμιο νόμισμα. Η δυνατότητα μιας μικρής οικονομίας να μπορεί να διευθύνει και να ελέγχει την οικονομία της γέννησε το εθνικό νόμισμα. Δηλαδή την ανάγκη να απεξαρτηθεί από την ανάγκη να αγοράζει χρυσάφι από τις ισχυρές οικονομίες. Γι' αυτό πρέπει να ξεμπλοκάρουμε. Τι μας λένε, ρε παιδιά? Μας λένε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε παραγωγή. Μάλιστα, είμαστε τρελοί. Η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα να κάνει παραγωγή. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να το έχει πιστέψει. Και εντάξει, να το καταλάβω όταν πρόκειται για έναν υπάλληλο. Αλλά να στο λένε, για παράδειγμα, αγρότες. Και να τους λες, ρε φίλε μου, πόσο θέλεις τη δική σου αγροτική γη με την κατάλληλη υποδομική υποστήριξη να παράγεις τα αναγκαία για τη διατροφή του πληθυσμού. Και κάθεσαι και σκέφτεται και τρίβει το κεφάλι. Ναι, ρε παιδί μου, έχεις δίκιο. Μας έχουν απομονώσει τελείως. Μας έχουν μάθει, ή αυτό που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως, έχουν απαξιώσει τόσο πολύ την έννοια της εργασίας, της αποδοτικής παραγωγικής εργασίας προς όφελος του ίδιου του εργαζόμενου όμως. Το έχουν απαξιώσει τόσο πολύ. Μας έχουν εθίσει τόσο πολύ στη λογική της αρπαχτής και του παρασιτισμού, σαν κοινωνία, ώστε τώρα σου λένε, έλα ρε φίλε να μου, δεν πρόκειται να παράγεις ποτέ τίποτα. Ποια η Ελλάδα? Η Ελλάδα που μέχρι τη δεκαετία του 80 είχε παραγωγικά πλεονάσματα σχεδόν παντού. Η Ελλάδα που μόνο με την Πελοπόννησο μπορεί σε 5 μήνες να έχει διατροφική επάρκεια. Με κατάλληλες υποδομές, κατάλληλες επενδύσεις φυσικά και κατάλληλη υποστήριξη. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Μελέτες που έχουν βγει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και οι οποίες είναι απόλυτα αξιοποιήσιμες ακόμη και σήμερα. Για να μην συζητήσουμε για ορυκτό πλούτο ή αν θέλετε πολύτιμα πετρώματα που έχει αυτή η χώρα. Και που από μόνα τους μπορούν να την ξεχρεώσουν ανά πάσα στιγμή. Αρκεί βεβαίως να έχουμε κατάλληλη πολιτική εξουσία και βεβαίως να μας ανοίξει αυτός ο τόπος. Αυτό το πράγμα είναι.
προσπαθούν να μας φοβήσουν με το γεγονός ότι έχουμε εθιστεί να ζούμε σαν ένα μπουντρούμι ολοσκότεινο. Και σου λένε ότι αν σπάσεις την πόρτα και βγεις στον ήλιο, θα τυφλωθείς. Ναι ρε φίλε, θα τυφλωθώ, αλλά είναι περαστικό αυτό το πράγμα. Είναι το τύφλωμα που σου δημιουργεί λίγο πριν να ανοίξεις τα μάτια σου στον ήλιο, στο φως και στο αέρα. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Σκεφτείτε λίγο από την προσωπική εμπειρία. Αν σας δώσει τη δυνατότητα αύριο το πρωί κάποιος, μια άλλη εξουσία, αν θέλετε, να διευθετήσετε τις υποθέσεις που ξέρετε καλά από το χώρο δουλειάς, από τον τομέα σας, από την εξειδίκευσή σας. Σκεφτείτε μόνο τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει. Όχι μόνο σαν άτομο, αν είχατε την πρωτοβουλία και τη δυνατότητα, αλλά σαν συλλογικότητα. Τι θα μπορούσε να έχει πραγματικά ο οργασμός δημιουργίας. Σε αυτόν τον οργασμό δημιουργίας του ελληνικού λαού, που είναι η μόνη ζωντανή δύναμη, παραγωγική δύναμη, πραγματικός πλούτος της χώρας, θα πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό μας λένε ότι δεν μπορεί να γίνει. Και όταν επενδύεις στη ζωντανή εργασία, αυτό είναι ένα θεώρημα το οποίο το έχουν προάγει παλιοί οικονομολόγοι, δηλαδή ότι μια οικονομία προοδεύει μόνο όταν επενδύει στη ζωντανή εργασία. Όχι στην ανεργία της ή στην καταστροφή της, αλλά στη ζωντανή εργασία, στις δεξιότητες της, στην ανάπτυξή της, στα εισοδήματά της, στις αμοιβές της. Αν επενδύεις λοιπόν σε αυτήν, τότε δεν έχεις ανάγκη στις μεγάλες χρηματαγορές. Και αν δεν έχεις ανάγκη στις μεγάλες χρηματαγορές, πώς ακριβώς, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω, πώς ακριβώς θα σε πιέσουν, πώς ακριβώς θα σε βάλουν στη γωνία, πώς θα σε εκβιάσουν, πώς θα σε βουλιάξουν, πώς. Άμα χρωστά σε μια τράπεζα, είναι κατανοητό το πώς θα την κάνει. Ότι θα σου κάνει τη ζωή μαρτύριο, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Το ζει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν έχεις ανάγκη την τράπεζα, πώς ακριβώς θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Τι θα σου κάνει. Βεβαίως λένε ορισμένοι, δυστυχώς το άκουσα και από ένα στρατιωτικό και μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα, ότι θα σου στείλουν, ας πούμε, θα σου δημιουργήσουν πόλεμο με την Τουρκία ή με τα Σκόπια ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Αυτά τα πράγματα τα λένε βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Δεν έχουν επαφή. Αλλά και τέλος πάντων και έτσι να είναι. Δεν κατάλαβα πότε έναν λαό το σταμάτησε η απειλή, εξωτερική απειλή, προκειμένου να εφαρμόσει αυτό που θεωρεί δίκαιο και να γίνει αφεντικό στον τόπο του. Πότε ακριβώς το σταμάτησε. Όχι να το ξέρουμε, να γίνουμε δούλοι, να τελειώσουμε η ιστορία. Ή να πούμε στον κύριο Νταβούτογλου, έτσι τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, που θέλει την ανασύσταση του Οθωμανικού, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να πούμε ότι είμαστε οι πρώτοι επιλαχόντες. Κακώς, κάναμε μεγάλο λάθος. Ιστορικό λάθος που φύγαμε από τον Οθωμανισμό, να ξαναπάμε εκεί πέρα να τελειώνει η ιστορία, ρε παιδιά. Προκειμένου να έχουμε το φόβο και τον τρόμο του Τούρκου, να πάμε ξανά στους Οθωμανούς να τελειώνει η ιστορία. Άλλωστε, το έχουν προτείνει οι άνθρωποι. Να τελειώνουμε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Εκεί πατάμε. Έχουμε το έδαφος. Το μόνο που μας χωρίζει τον ελληνικό λαό σήμερα από τη λύση που καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι λογική, ο εφαρμόσιμη, μόλις τις δυσκολίες και τα προβλήματά της. Αλλά δυσκολίες και προβλήματα κάνουν απλά πιο εύγευστη τη ζωή. Αν θέλετε, πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή και τα προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε μπροστά. Αν λοιπόν, τι χωρίζει τον ελληνικό λαό ανάμεσα σε αυτόν και την επιβολή των συμφερόντων του. Μόνο ένα πράγμα. Ο δικός του φόβος, στον οποίο επενδύει το σύστημα πάρα πολύ συστηματικά. Τον τρομοκρατεί. Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε αυτόν τον τόπο και πραγματικά να ζήσουμε από αυτό. Όταν μιλάει για παραγωγική ανασυγκρότηση, δεν μιλάει για αυτάρκεια. Μιλάει για την ορθολογική ανάπτυξη των εσωτερικών πόρων της χώρας με δύο τρόπο ώστε να της εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο διεθνή καταμέρισμα της εργασίας. Ώστε να του εξασφαλίσει αυτού του τόπου και αυτού του λαού δυνατότητες τεράστιες οικονομικών και διεθνών σχέσεων με όλους τους λαούς. Που δεν έχει σήμερα, γιατί είναι υποτελής. Είναι προτεκτοράτο. Και τώρα μετεξελίσσεται σε δούλο.
Ακριβώς αυτό είναι η έννοια της παραγωγικής ανεσκότησης. Δεν ζητάμε αυτάρκειες, δεν υπάρχουν νησίδες αυτάρκειας σήμερα στην κοινωνία. Αλλά αν μη τι άλλο, διεκδικούμε έναν ισότιμο ρόλο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Να σταματήσουμε να είμαστε δουλοπάρικοι του διεθνούς συστήματος και να έχουμε εκπροσώπους οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να φυλάνε κατουρημένες ποδιές και χεσμένα οπίστια για το δικό τους συμφέρον και να μιλάνε εξ ονόματός μας χωρίς να έχει καμία σχέση με τα δικά μας συμφέροντα ή της ποιοσίας του ελληνικού λαού. Αυτό ζητάμε. Είναι πολύ. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας του καθένα μας και συλλογικά. Πολύ σύντομα για την πολιτική τακτική του ΕΠΑΜ σχετικά με το ζήτημα των εκλογών και των συνεργασιών. Εμείς έχουμε υπογράψει απλά μια δήλωση κοινής δράσης για τα χαράτσια με δυνάμεις ή πρωτοβουλίες που έχουν αντίστοιχη δραστηριότητα. Δεν εμπλεκόμαστε σε συζητήσεις που αφορούν προτάγματα ή μέτωπα ή πολιτικές συμμαχίες κορυφής. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτήν την ιστορία. Δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρει. Τις συμμαχίες πραγματικές τις οικοδομεί ο ίδιος ο λαός στη μάχη μέσα, όπως έχουμε πει, στη γειτονιά και στον χώρο δουλειάς. Από τον ίδιο τον λαό. Δεν θα εμπλακούμε ποτέ σε συζητήσεις που θα για να βγούμε μετά στον κόσμο να πούμε εμείς οι 40 στρατηγοί ήρθαμε να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε και ποιους πρέπει να ακολουθήσετε. Ένα. Δεύτερο, για τις εκλογές. Σας είπα, το κρίσιμο ζήτημα για μας είναι τι κάνουμε μέχρι τις εκλογές. Τι κάνουμε μέχρι τις εκλογές. Εάν το λαϊκό κίνημα, ο λαός ο ίδιος, είναι σε κατάλληλη οργάνωση, δώσει τη μάχη, καταφέρει και επιβάλλει εκλογές με τους δικούς του όρους και με δυνατότητα πραγματικά να σαρωθεί αυτό το σαθρό πολιτικό σύστημα, και εμείς θα συμμετέχουμε στις εκλογές. Αλλά θα συμμετέχουμε στις εκλογές με όρους πραγματικού λαϊκού μετόπου και όχι ως κόμμα για να βολευτούμε σε κάποιες καρέκλες του Κοινοβουλίου. Επειδή πολλοί σύντροφοι και συναγωνιστές από την αριστερά και από αριστερές οργανώσεις και κόμματα το επαναλαμβάνουν συνεχώς, θα σας πω το εξής. Για μας δεν αρκεί να συμφωνούμε με κάποιους στα 5 προτάγματα. Πρέπει να συμφωνήσουμε και στον τρόπο οργάνωσης του λαού. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε μια πυραμιδική δομή όπου μια ηγεσία θα οδηγήσει εξ οφίτσιο ή ελέο Θεού ή ελέο Αλλάχ ή οτιδήποτε θέλετε ή ως αυτόκλητη πρωτοπορία το λαό σε μια μάχη για να διχάσει την επομένη που θα πάρει εξουσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμάς μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα και τη δυναμική του ίδιου του λαού να μπορεί να διαφυλάξει τις κατακτήσεις που μπορεί να κερδίσει με τον αγώνα του. Και όχι να τον προδώσουν ηγεσίες, έστω και με πολύ καλές προθέσεις. Γι' αυτό αρνούμαστε οποιαδήποτε σύμπραξη κορυφής, όπου ανάμεσα οι συμπράξεις γίνεται ανάμεσα σε οργανώσεις ή μορφώματα, πέρα από την κοινή δράση για άμεσα ζητήματα δράσης. Σαν και αυτό που είχαμε υπογράψει και εμείς σαν κοινή δήλωση. Δεν θα συμπράξουμε σε λογικές όπου το μέτωπο είναι συνιστώσες και συνισταμένες. Ή ο λαός το οικοδομεί και ισότιμα ο καθένας στρατεύεται με την ιδεολογία του, με τα προβλήματά του, με την οργανωτική του εμπειρία ή την ανυπαρξία οργανωτικής εμπειρίας και πολιτικής δράσης. Αλλά ισότιμα σε ένα τέτοιο μέτωπο ή διαφορετικά δεν είναι μέτωπο. Είναι κάτι το άλλο που μπορεί να αυτοπλωσάρεται σαν μέτωπο, αλλά στην πραγματικότητα είναι η προσπάθεια να διαιωνιστεί η ίδια, πώς το λένε, σάπια κατάσταση των πολιτικών και κομματικών μηχανισμών που όλοι ξέρουμε. Ο λόγος είναι απλός. Ακόμη και αν μπορούσαμε να κατακτήσουμε αύριο με ένα τέτοιο τρόπο την εξουσία, ακόμη και αν μπορούσαμε, ποιες θα ήταν τα εχέγγυα ή εγγυήσεις ότι την επόμενη της νίκης δεν θα υποστούμε τραγική ήττα προσπαθώντας να εφαρμόσουμε αυτά που υποσχόμαστε. Ακριβώς. Και οργάνωση απ' τα κάτω. Ο ίδιος ο λαός θα εγγυάται την πορεία της δικής του νίκης, της δικής του εξουσίας. Γιατί είναι δική του εξουσία. Και άρα αυτός θα τη διαχειριστεί. Αυτός θα την οικοδομήσει. Όχι κάποιοι στο όνομά του
που μπορεί να έχουν τις καλύτερες των προθέσεων, να έχουν την καλύτερη της θεωρίας, την καλύτερη των ιδεολογιών, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται και έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές στην ιστορία ότι δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί αυτό. Στην ιστορία τα πιο ελπιδοφόρα μαζικά κινήματα απέδειξαν ότι παίρνοντας την εξουσία με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο δηλαδή μιας ηγετικής, αν θέλετε, φρουράς, η οποία που ξέρει να προχωράει μπροστά και απλά σέρνει τον κόσμο από πίσω, το μόνο που τελικά καταφέρνει είναι να βρίσκεται ξαφνικά μπροστά στην εφαρμογή ή να κάνει πράγματα που, αν θέλετε, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που διακήρυνται πριν πάρει την εξουσία. Δεν θέλουμε να βρεθούμε στην ίδια θέση. Ή τουλάχιστον δεν θέλουμε να οδηγήσουμε το λαό, έστω συνειδητά, σε αυτή την κατάσταση. Όσο δύσκολο και να είναι, όσο και δύσκολο να το κατανοήσουμε ή να το πιάσουμε, γιατί τέλος πάντων λείπει η εμπειρία, λείπει η γνώση, λείπει, αν θέλετε, η προσωπική τριβή με αυτά τα ζητήματα, ακόμη τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να μάθουμε τον κόσμο σε μασημένη τροφή. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον τρόπο πολιτικής διαβούλευσης που έχει το κυρίαρχο σύστημα, απλά αλλάζοντας την κορυφή. Βάζουμε τους καλούς, διώχνουμε τους κακούς, βάζουμε τους καλούς και το μόνο που κάνουμε είναι μαθαίνουμε και τον κόσμο να κάθε στην καρέκλα του ή να βολευτεί με το γεγονός ότι έχει καλούς αρχηγούς οι οποίοι τον φροντίζουν σαν καλοί πατερούλιδες και αυτοί του εξασφαλίζουν το καλύτερο μέλλον. Δεν γίνεται έτσι. Με αυτό το σκεπτικό λέμε, εμείς δεν ιδρυθήκαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε, αν θέλετε, να μακροημερεύσουμε. Ιδρυθήκαμε για να μπορέσουμε να ανατραπεί από τον ίδιο το λαό, άμεσα, εδώ και τώρα, αυτό το καθεστώς, ώστε να του δώσουμε τη δυνατότητα να οικοδομήσει την εξουσία που θέλει αυτός ο ίδιος. Εμείς δεν θα χρειαζόμασταν τότε. Γι' αυτό και λέμε στην Δυτική Διακήρυξη ότι θα διαλυθούμε. Θα διαλυθούμε μόλις ο λαός κατακτήσει αυτά που πρέπει να κατακτήσει προς το συμφέρον του. Δεν θα έχουμε κανένα λόγο ύπαρξης και τότε ο καθένας από εμάς θα μπορεί να ξαναενταχθεί σε εκείνη τη λογική ή σε εκείνη την ιδεολογική κατεύθυνση που πιστεύει ότι καλύτερα εκφράζει οραματικά το μέλλον του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η έννοια του μετόπου. Εσείς θα ηγόσαστε σε αυτή την ιστορία. Ή να το πούμε διαφορετικά. Αυτός που ξέρει να βάζει το κεφάλι στον τορβά χωρίς να τον νοιάζει αν θα χάσει τη ζωή του ή αν θα χάσει τη δουλειά του. Αυτός που ξέρει να σηκώνει μέτωπο την αξιοπρέπεια, την κάνει πραγματική σημαία. Αυτός που συσπηρώνει στο πρόσωπό του τις αρετές, τις καλύτερες αρετές αυτού του λαού. Αυτός είναι ηγέτης. Και αυτός δεν διορίζεται, αποδεικνύεται στο πεδίο της τιμής, εκεί που πραγματικά κρίνεται ή που χωρίζει η ήρα από το στάρι. Και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα όλοι να δοκιμαστούμε σε αυτό. Γιατί δεν θέλουμε έναν ηγέτη. Θέλουμε χιλιάδες ηγέτες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Να πεδίο δόξης λαμπρό. Σηκωθείτε, αναμετρηθείτε με τον εαυτό σας και με την πραγματικότητα και αναδείξτε τον ηγέτη που κρύβεται μέσα σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να κινηθούμε τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, ρε παιδιά, πέστε μου εμένα τι πρέπει να κάνω εγώ παραπέρα, πέστε μου, κάνε το αυτό, πήγαινε, πνίξου, να το κάνουμε. Εγώ νομίζω, ακούστε, και γι' αυτό το ζήτημα, βεβαίως η επιλογή της δράσης είναι το ίδιο του κόσμου. Δεν μπορεί κάποιος να το διατάσει εν είδη κουμπιού. Δυστυχώς από τον πολιτικό και ιδεολογικό χώρο από όπου προέρχομαι, εγώ και άλλοι σύντροφοι, δυστυχώς έτσι είχαμε μάθει, ανάλογα με το κουμπί που το ανεβαίνει on-off, είσαι επαναστάτης on. Δεν είσαι επαναστάτης off. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, εγώ θα σας πω το εξής. Καλές οι διαδηλώσεις, καλές οι κινητοποιήσεις, αλλά ακόμη καλύτερη η οργάνωση στη γειτονιά και στον χώρο δουλειάς. Εκεί δίνεται η μάχη. Εκεί είναι η πραγματική μάχη. Εκεί απαιτεί κότσια. Κότσια πραγματικά. Ατσάλινα κότσια. Γιατί εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Να τον κερδίσεις τον άλλον, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, να δει τι είσαι και να αναμετρηθείς μαζί του.
με τη φοβία του, με το πρόβλημά του, με όλα αυτά τα πράγματα που ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι. Εκεί κρίνεται. Και θα τη δώσουμε και τη μάχη της διαδήλωσης και τη μάχη της κατάληψης εξουσίας με όλες τις μορφές, αρκεί να είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να ρίχνουμε ντουφεκές στον αέρα για την τιμή ηγεσιών ανίκανων και ανάξιων. Πρέπει να ξέρουμε πότε δίνουμε τη μάχη. Τη μάχη τη δίνουμε τότε που πραγματικά είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη μάχη. Γι' αυτό μέχρι τότε πρέπει να οργανωθούμε και να οργανωθούμε σωστά. Εκεί που πραγματικά κρίνεται, εκεί που πραγματικά υπάρχει η πλειοψηφία της κοινωνίας. Εκεί που πραγματικά θα αναδειχτούν οι ηγέτες που χρειαζόμαστε. Γιατί από εκεί θα αναδειχτούν οι ηγέτες. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Η κοινωνική μορφή οργάνωσης, η μορφή οργάνωσης που ήταν πάντα η πιο αποτελεσματική, ήταν μία και μόνη, αυτή που διδάσκει η ιστορία. Του οπλίτη πολίτη. Ο πολίτης που μετατρέπεται σε οπλίτη, σε ένα ενιαίο σχηματισμό, όπου δεν έχει ιεραρχία, αλλά ο αρχηγός είναι εκείνος που εμψυχώνει τη φάλαγγα, που κρατάει τη συνοχή της φάλαγγας, που έχει τη δυνατότητα να κρατάει ολόκληρη τη σειρά και δεν διαχωρίζεται. Ούτε με λοφία, ούτε με άσπρα άλογα, ούτε με καφετή άλογα, ούτε με μαύρα άλογα, ούτε με το καλάμπι καβάλα να ανεβαίνει στο Αούστερλιτς. Όχι, αυτή τη μορφή κοινωνικής οργάνωσης επιδιώκουμε, κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης, που είναι η μόνη που όχι απλά εξασφαλίζει τη νίκη, αλλά και πολύ πιο σημαντικό, το να μην χάσεις αυτό που κερδίζεις. Το να συνεχίσεις τη δεύτερη μέρα με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο και να συνεχίσεις με εγγυήσεις πραγματικά το ότι δεν θα σου μετατραπεί η νίκη σε πύριο ήττα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δύσκολο, βεβαίως. Τι να κάνουμε. Πρέπει να ξεπεράσουμε λογικές, κλισέ, δόγματα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο τρόπος είναι μόνο ένας. Και όποιος θέλει πραγματικά να αποδείξει το τι αξίζει ο ίδιος ή αν θέλετε αυτά που πιστεύει, δεν αρκούν οι φωνές. Ούτε τα μουτζώματα εκεί. Ούτε να το παίζει νταΐς ή μάγκας όποτε χρειαζόταν στις διαδηλώσεις. Εκεί που πραγματικά κρίνεται. Εκεί που πραγματικά μπορεί να τον κρίνει ο κόσμος. Και εκεί είναι στο χώρο δουλειάς. Ή αν θέλετε, στο χώρο κατοικίας. Εκεί που πραγματικά, αν θέλετε, αντρώνεται η τραγωδία της σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Όποιες ερωτήσεις, επειδή είναι εκατοντάδες ερωτήσεις, κυριολεκτικά, λοιπόν, όποιες ερωτήσεις δεν απαντηθούν, θα απαντηθούν μέσω του site. Δεσμευόμαστε το site, το epamelas.gr, αφενός και αφετέρου, οι προσωπικές ερωτήσεις. Μας είναι δύσκολο να τις αναφέρουμε εδώ δημόσια και να τις απαντήσουμε δημόσια, όπως καταλαβαίνετε. Τα προσωπικά προβλήματα, δηλαδή αυτό που αφορά τον καθένα προσωπικά. Δεν θέλουμε, άμα θέλετε, και επιτροπές ειδικά υπάρχουν, μπορούν να απευθυνθούν και να συζητηθούν, αλλά και με εμένα προσωπικά μπορούμε να το συζητήσουμε off the record, πώς λένε οι